από τον ύπνο της, γιατί αισθανόταν ένα περίεργο με την κατσαρίδα μέσα στο κεφάλι, γιατί αισθανόταν μια αίσθηση ακαθόριστη ότι κάτι περπατούσε μέσα στο κεφάλι της. Κάτι γίνεται, λέει, κάτι μου συμβαίνει. Τέλος πάντων, πού ζούσε η γυναίκα αυτή στην Ινδία. Μπράβο, λοιπόν, ευτυχώς. Συμβαίνει όμως, θέλω να σου πω. Ναι. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Θέλω να πω, είναι μακριά η κατσαρίδα. Μακριά είναι η κατσαρίδα αυτή. Οι άλλες όμως όχι. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Πράγματι, υπάρχουν περιστατικά, τα οποία όμως είναι σπάνια. Συνήθως συμβαίνουν σε περιοχές όπου υπάρχει υπερπληθυσμός κατσαρίδων και πλημελής αποχέτευση. Στις περιοχές αυτές οι κατσαρίδες μπορεί να έχουν μεγάλους πληθυσμούς και στην προσπάθειά τους να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο, είτε ακόμα και τυχαία, μπορούν να μπουν συνήθως μέσα από το αυτί ή τη μύτη. Εκεί προκαλείται φλεγμονή και στη συνέχεια αφαιθεί η κατάθεση μικροβιακής επιμολύνσης. Δεν είναι ασυστό η κατσαρίδα μέσω του κρανίου να φτάσει στον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος είναι στεγανός, είναι πολύ καλά προφυλαγμένος μέσα στην κοιλότητα του κρανίου. Άρα πώς μπήκε τη συνδύση στο κρανίο, ζούσε. Αν στο διαχωριστικό σημείο ο εγκεφάλου μύτης. Που πηγαίνει, που της αρέσει να πηγαίνει σε περιοχές δρόμικες με πολλά μικρόβια και έτσι να έχουμε μικροβιακές επιμολύνσεις. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει το κοινό σε μια τέτοια περίπτωση, πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε μόνο κατσαρίδες αλλά και ζουζούνια, είναι να μην προσπαθήσουν να βάλουν την κατσαρίδα ή το έντομο μόνοι τους, διότι στην προσπάθειά τους κυρίως να το βγάλουν μέσα από το αυτί όπου συνήθως μπαίνει, μπορεί να αποκαλέσουν ή ξυπνάνε οι ίδιοι ή να αποκαλέσουν προβλήματα στο αυτί τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να πηγαίνουν στον ειδικό γιατρό, ο οποίος με ειδικά εταιρεία θα αφαιρέσει το έντομο. Κυρία Μουσκοβά, δεν καταλαβαίνουμε αμέσως την κατσαρίδα αν μπει στο αυτί μας στην ύπνο. Πώς φτάνει μέχρι το κρανίο. Παιδιά, στην Ινδία γίνονται αυτά. Γιατί μέσα στην Ινδία δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Εγώ έχω άνθρωπο γνωστό που έχει μπει η μέλισσα στο αυτί του. Στην μύτη ή στα αυτιά. Δεν ολοκληρώνω. Κυρία Μουσκοβά, συνήθως οι κατσαρίδες, όπως και τα έντομα, προκαλούν συμπτώματα. Προκαλούν πόνο, προκαλούν πονοκέφαλο, προκαλούν ζάχαλη. Τώρα, οι συνθήκες τις οποίες ο πληθυσμός εκείνος, οι συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας εκείνη που προσβλήθηκε, στην οποία αναφέρεται, μπορεί να ήταν πολύ υποβαθμισμένες. Και έτσι να μην έδωσε στην αρχή σημασία στα συμπτώματα της. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι καλά αυτή τη στιγμή. Κάνα την κατσαρίδα, μια χαρά είναι. Ναι. Και η υγειονομική κάλυψη. Σε λίγο θα την περιμένω στο γιατρό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μασχοβάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Αχρία. Ziektes als Crohn, psoriasis en reumatoïde artritis. Die patiënten hebben daar een teveel van en door dit IgG wordt dat teveel weggevangen. En het zijn redelijk gecompliceerde medicijnen om te maken. Je maakt gebruik van biotechnologische technieken om deze medicijnen te produceren. IgG's maken. IgG's zijn eiwitten. En dus de eiwitten die uiteindelijk zich binden aan het TNF-alpha, waardoor dat niet zijn werking kan doen. Hoe wij die eiwitten maken is in een wat wij noemen een fermentor of een bioreactor. En het eerste stuk is dat de cellen eerst moeten groeien. Je moet voldoende cellen hebben. En in de fase waarin de cellen het IgG, het eiwit, gaan produceren, het zit in die bioreactor. It is a collection of plants from around the world. Every plant that Dr. Merlin points out has compounds that are being used today as medicines. He explains that plants don't actually produce chemicals for us. We just use them. This one over here is very interesting. It is actually native to a large island called Madagascar off of Africa, which has a high percentage of unique species. This one from Madagascar is known as the Madagascar periwinkle. And there are chemicals in this plant which have been very useful in helping cure Hodgkin's disease. This is known as the kava plant. Generally, and in Hawaii, known as ava. In the lower part, what we call the rootstock, are what we call lactones, and these are lipids, fatty-like substances,
These chemicals, when, for instance, if you take a part of the rootstock and chew on it, your mouth will get numb, and therefore it was valuable for if you had a toothache. So this is one that was found by Pacific Islanders maybe over 3,000 years ago.